θυμίσουμε ότι το 2015 οι περισσότεροι, μεγαλύτεροι αριθμός προσφύγων πέρασε από την Ελλάδα και μέσω της Ουγγαρίας και των Βαλκανικού Εισοδού ήρθε στη Γερμανία. Η Γερμανία το 2015 πήρε πάνω από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Συρία. Συνολικό κόστος ενσωμάτωσης 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολιτική όμως, σε πολιτικό επίπεδο, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Μια ακροδεξιά που δεν υπήρχε έφτασε στη Γερμανία να παίρνει το 14%. Άρα υπάρχει μεγάλος φόβος για ένα νέο προσφυγικό κύμα. Η καγκελάριος είπε ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει εκεί, επί τόπου. Να βοηθηθούν δηλαδή οι χώρες που είναι γύρω στην περιοχή, ώστε το προσφυγικό κύμα να μην προχωρήσει. Είπε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με χώρες οι οποίες δεν έχουμε συνεργαστεί μέχρι στιγμής, όπως το Ιράν. Πήγε και ο Μάς εκεί στην περιοχή, πήγε στο Ουσμπεκιστάν, πήγε στο Τατζικιστάν, πήγε και στο Πακιστάν. Θέλουν αυτό που βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να γίνει είναι να δώσουν χρήματα και πάλι. Να δώσουν χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εμείς, οι φορολογούμενοι Ευρωπαίοι, για να σταματήσουν το κύμα στις περιοχές εκεί γύρω. Πριν ξεκινήσει και πριν φτάσει προς την περιοχές μας, την Ευρώπη. Να πούμε ότι χθες εντάσσουν, συγγνώμη Παντελή, με συγχωρείς, εντάσσουν και την Τουρκία σε αυτό το πλάνο. Δηλαδή θα δούμε σε λίγο καιρό και τον Ερντογάν, το φίλο μας, σε εισαγωγικά φυσικά, να ζητάει χρήματα, έτσι. Με την παλάτη, δηλαδή. Και πώς θα πάει κιόλας. Μα είτε έχει πει και εκείνος, εγώ δεν δέχομαι άλλους πρόσφυγες και μετανάστες. Πιέζεται και εκείνος εσωτερικά πάρα πολύ. Το έχει πει ανοιχτά η Μέρκελ, πρέπει να συνεργαστούμε στενά και με την Τουρκία. Τώρα, ο καγκελάριος Κούρτσο, Αυστριακός, χθες ήρθε στο Βερολίνο, είδε την κυρία Μέρκελ και είπε ότι εμείς στην Αυστρία δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε ένα Αφγανό. Και αν εμφανιστούν Αφγανοί στην Αυστρία, εμείς θα τους απελάσουμε, όχι βέβαια στο Αφγανιστάν γιατί δεν μπορούμε, αλλά στις χώρες τις ευρωπαϊκές, τις πρώτες εκεί που μπήκαν. Ποιες θα είναι αυτές οι χώρες? Πιθανότατα να είναι, δεν είναι και πολλές δηλαδή, οι πρώτες χώρες. Αλλά λέει ο Κούρτσο ότι εάν, ναι, αν έρθουν Αφγανοί προς τα εμάς, έχουμε λέει αρκετούς, είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη κοινότητα στην Ευρώπη, εμείς θα τους στέλνουμε πίσω, στην Ελλάδα δηλαδή. Έτσι, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από την αρχή. Φαίνεται ότι εμείς μπαίνουμε μπροστά σε αυτή την ιστορία, γι' αυτό και οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το θέμα είναι τι θα κάνουν εκεί οι Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν δεν μπορούν να ελέγξουν τα πάντα εκεί. Και υπάρχει αυτός ο φόβος, είναι και οι εκλογές. Παντελή, γιατί να πάει η συζήτηση στο τι θα κάνουν οι Ταλιμπάν? Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνει, πάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Βγαίνει ο Αυστριακός και λέει μακριά από μένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι γνωστές. Έτσι, είναι χώρες που έχουν αναλάβει ένα βάρος. Το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού το ανέλαβαν οι εξής χώρες. Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία, Γερμανία. Αυτοί οι τέσσερις είχαν το βάρος. Όλοι οι άλλοι, ειδικά οι Ανατολικοευρωπαίοι, κάνουν ό,τι δεν ξέρουν. Με συγχωρείτε, αλλά η Γερμανία έχει 83 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Τουρκία έχει 80 εκατομμύρια. Η Ελλάδα έχει 10. Και η Γερμανία έχει μια οικονομία που ανθεί. Δηλαδή, το κατανοούμε το βάρος. Γι' αυτό αλλά... ο Παντελής το είπε πρώτη την Ελλάδα. Έτσι, ναι, γι' αυτό το είπε. Έτσι, γι' αυτό είπε πρώτη την Ελλάδα. Εννοεί, δεν λέω για το Παντελή. Ναι, όχι, όχι. Λέω για το γεγονός ότι περιμένουμε από τη Γερμανία, που κινεί τα νήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει κάτι, αλλά κάθε φορά δεν κάνει αυτό το πράγμα. Υποψήφια καγκελάριος των Πρασίνων, η κυρία Μπέρμποκ, είπε «Μπορούμε να αναλάβουμε πρόσφυγες, έχουμε χώρο στη χώρα μας, να πάρουμε πρόσφυγες». Η Γερμανία θα δώσει άσυλο αρχικά σε 40.000 Αφγανούς. Mm-hmm. Όποιον Αφγανό φέρει στην Γερμανία θα τους δώσει άσυλο. Όμως να καταλάβουμε ότι αυτά δημιουργούν κοινωνικές αναταραχές, δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα και σας είπα προηγουμένως, η ακροδεξιά φούντωσε με το προσφυγικό στη Γερμανία. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλο κύμα ακροδεξιού. Το κύμα, το προσφυγικό έφερε και ακροδεξιά στοιχεία στη Γερμανική Βουλή. Παντελή, πάντως καταλαβαίνω από όλα αυτά ότι οι Γερμανοί μέχρι να τελειώσουμε τις εκλογές τους δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μια σαφής θέση. Θα πετάνε το τενεκεδάκι πιο μακριά, αν έχω καταλάβει σωστά. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν λειτουργεί ως πραγματική κυβέρνηση. Έτσι. Μαλώνουν και μεταξύ τους τώρα οι σοσιαλδημοκράτες. Ο καθένας λέει το δικό του αυτή τη στιγμή.
Άλλος λέει εγώ δεν θα πάρω ούτε έναν, άλλος λέει ανοίχτε τις πόρτες. Κάνουν δημοσκοπήσεις, βλέπουν που πάει η κοινή γνώμη και αναλόγως κινούνται. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Γερμανία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Έτσι, είναι σε κατάσταση πόλους. Ναι. Άρα, εκλογική αδάνεια. Για πάμε και στον κύριο Καλλιτερίδη. Κύριε Καλλιτερίδη, τι λέτε? Πώς βλέπετε τα πράγματα? Αν υπήρχε Γερμανία, όπως λέτε, τι θα μπορούσε να κάνει? Ακούστε, η πολιτική της Ευρώπης, αυτής της Ευρώπης, της ανίσχυρης Ευρώπης, είναι η εξής. Στο Πακιστάν και στο Ιράν να σταματήσουν οι ροές. Η Τουρκία δεν είναι στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα πριν από λίγο τη δήλωση του κυρίου Ρούτε από την Ολλανδία, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι και η εναλλακτική φωνή της Γερμανίας, ο οποίος είπε αρκετά βάρη έχει σηκώσει η Τουρκία να μην μείνουν, να μην περάσουν στην Τουρκία Αφγανοί μετανάστες, να παραμείνουν στο Ιράν εμπροκειμένο ή και στο Πακιστάν για αυτούς που κατευθύνονται προς νότο. Άρα πιστεύω ότι ακριβώς επειδή η Τουρκία έχει σοβαρά προβλήματα, σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε της Τουρκίας, ο κύριος Σοϊλού, ότι θα φύγουν οι Σύριοι που βρίσκονται στην Άγκυρα και θα μετεγκατασταθούν στους νομούς που είναι εγγεγραμμένοι. Και αυτό γιατί πριν από ένα μήνα έγινε ένα σοβαρό επεισόδιο. Έγινε ένα πογκρόμ, μια νύχτα κρυστάλλων. Πογκρόμ, νύχτα κρυστάλλων εναντίον των Σύρων, γιατί σκοτώθηκε ένας νεαρός Τούρκος από Σύριους νεαρούς. Και έγινε ένα πογκρόμ τη νύχτα, προκτήθηκαν σοβαρά επεισόδια και δημιουργήθηκε σοβαρή αναταραχή και εκεί στις ακροδεξιές, στα ακροδεξιά κόμματα της Τουρκίας, το ένα συγκυβερνά, το άλλο θα συγκυβερνήσει. Άρα η Τουρκία έχει και αυτή σοβαρό πρόβλημα με το μεταναστευτικό, σοβαρότατο. Ο Ερντογάν ειλικρινά βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Πιθανόν το 2022, το 2023 έχουμε προγραμματισμένες εκλογές, μάλλον θα γίνουν το 2022. Είναι, του λείπουν μερικά εκατομμύρια ψήφοι, δεν θα διακινδυνεύσει άλλους μετανάστες από το Αφγανιστάν, δεδομένου ότι οι τωρινές δημοσκοπήσεις φέρουν τη συντριπτική πλειονότητα της τουρκικής κοινωνίας να είναι εναντίον των Αφγανών. Και για μένα προσωπικά ήταν μια μεγάλη έκπληξη αυτό, γιατί θεωρούσα ότι οι Τούρκοι λόγω του Ισλάμ θα ήταν θετικοί. Είναι πάνω από 75% εναντίον των Αφγανών, άρα αυτό θα έλεγα ότι μπορεί να σώσει την παρτίδα και για την χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα, παίρνουμε μέτρα, αλλά κύριε Παυλόπουλε και λοιποί, ξέρετε, όσα μέτρα και να πάρουμε στον Εύρο, έχει ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο. Μας έρχονται από τη Βουλγαρία. Δηλαδή, ο Μπορίσοφ άνοιξε τα σύνορά του στους μετανάστες. Μέχρι τώρα ήταν ερμητικά κλειστά. Περνούν στην Βουλγαρία από τα τουρκοβουλγαρικά σύνορα, διανύουν μερικές δεκάδες χιλιόμετρα και μπαίνουν από τη Ροδόπη κάθετα, στο νομό Ροδόπης κυρίως, και εκεί θα προς Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, η Ελλάδα πρέπει να κάνει βήματα, όχι μόνο να στεγανοποιήσει, να σφραγίσει τον Εύρο, να κάνει βήματα πολιτικά και προς την κυβέρνηση Μπορίσοφ να σταματήσουν οι ροές μέσω της Βουλγαρίας. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι και σε σχέση με την κρίση στο Αφγανιστάν, αλλά και σε σχέση με την έλευση του γεωτρύπανου της Exxon Mobil και της Qatar Petroleum στο οικόπεδο 12 της, αν δεν κάνω λάθος, το 10 της Κυπριακής ΑΟΣ, αυτό θα προκαλέσει αναταράξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί η Τουρκία, χθες, αν δεν κάνω λάθος, έκανε έβγαλε ναύτεξ. Ναύτεξ που είναι και κοντά στο Καστελόριζο. Αυτό λοιπόν γίνεται, θα ασκήσει πίεση στην Ελλάδα για να ασκήσει με τη σειρά της η Ελλάδα πίεση στην Κύπρο να σταματήσει το ερευνητικό και εξορρυκτικό της πρόγραμμα. Η Ελλάδα ήδη το έχει κάνει. Με δήλωση του κυρίου Δένδια, είπε ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει γεωτρήσεις. Εκτιμώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων κάτω από το τραπέζι με τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία, να μην προκαλούμε την Τουρκία και έτσι η Ελλάδα είπε δεν θα κάνω γεωτρήσεις. Αυτό θέλουν να ακούσουν και από την Κύπρο. Όμως από τη στιγμή που η Exxon Mobil φαίνεται, δηλαδή οι ΗΠΑ, φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις γεωτρήσεις, αυτό θα δημιουργήσει μία ένταση και πάνε στην Ανατολική Μεσόγειο και επειδή η Τουρκία δεν μπορεί να τα βάλει με την Αμερική, θα τα βάλει με τον
κατά την άποψή της αδύναμο κρίκο που είναι η Ελλάδα. Θα έχετε να πειράζει εμάς. Λοιπόν. Στην ουσία, λοιπόν, βέβαια, το γεγονός ότι μιλάμε για την Exxon Mobil, δηλαδή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αποτελεί ένα δυνάμει εχέγγυο ότι δεν θα κουνηθεί πολύ ο Ερντογάν. Ξέρετε, η Exxon Mobil είναι καινοτομία. Ναι, δεν θα κινηθεί στην Κύπρο, εκτιμώ ότι δεν θα κινηθεί, αλλά σας είπα ότι θα χτυπήσει τον, κατά την άποψή του, αδύναμο κρίκο. Όμως σας θυμίζω ότι η Exxon Mobil είναι και νότια της Κρήτης, εκεί που ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν θα γίνουν γεωτρήσεις. Ενώ σε οικόπεδα που έχουμε παραχωρήσει στην Total, στα ελληνικά πετρέλαια, δεν κάνω λάθος, και στην Exxon Mobil. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να στρέψουμε και εκεί την προσοχή μας. Προσδοκά η Τουρκία ότι θα πιέσει η Ελλάδα την Κύπρο για να σταματήσει και αυτή την ερευνητικό... Μάλιστα. Είναι τώρα αυτό που κάνει η πάγια τακτική του Ερντογάν αυτή. Εργαλειοποιεί το προσφυγικό. Είναι ένας δυνατός παίκτης, γιατί σου λέει: εγώ θα ανοίξω την κάνουλα και θα τους στείλω. Με τη Βουλγαρία οι σχέσεις τους είναι γνωστές των δύο χωρών. Mm-hmm. Και μετά πιέζει ξανά και στη θάλασσά μας για να βγει εκείνος κερδισμένος. Είναι η τακτική του Ερντογάν, που πιέζεται σφοδρότατα εσωτερικά από την οικονομία. Γιατί οι Σύριοι κυρίως έχουν πάει και έχουν πιάσει δουλειά με λιγότερα χρήματα, ό,τι βλέπουμε να συμβαίνει σε όλο τον κόσμο όταν υπάρχει ένα προσφυγικό ή μεταναστευτικό κύμα. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα πώς θα γίνουν τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα. Παντελή, πώς πάνε τα πράγματα στις εκλογές, τι βλέπουμε? Βλέπουμε συνέχεια ανατροπές. Είδαμε σε όλο το καλοκαίρι τρεις ανατροπές. Πολύ μπροστά οι πράσινοι στην αρχή. Μετά πέρασαν μπροστά οι χριστιανοδημοκράτες και εδώ και 20 μέρες αναστήθηκε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα από τα 14%, έχει φτάσει το 25%, προηγείται. Μπορεί να δούμε Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο, τον κύριο Σόλτς. Όλα όμως παίζονται, είναι οι πιο ανοιχτές εκλογές που έχουν γίνει ποτέ. Και τώρα με το Αφγανιστάν και τα προσφυγικά έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά, πολλά μπορεί να αλλάξουν. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Είναι πιθανό όμως να έχουμε σοσιαλδημοκράτικα κεντρά.